Σε αυτό το βίντεο θα βγούμε κάποια βασικά για τα διαδραστικά αντικείμενα τύπου H5P και θα κάνουμε και ένα παράδειγμα. Τι είναι λοιπόν τα διαδραστικά αυτά αντικείμενα? Είναι ένα λογισμικό στην ουσία με την οποία μπορούμε να δημιουργούμε διαδραστικά εκπαιδευτικά αντικείμενα. Εδώ είμαι στην ιστοσελίδα του λογισμικού, ας το πούμε. Είναι δωρεάν. Το θέμα όμως είναι πώς μπορούμε να τα δημιουργήσουμε αυτά, αν και υπάρχει εδώ μια πλατφόρμα που μπορούμε να κάνουμε γραφή και να δημιουργήσουμε τέτοια αντικείμενα. Αυτή όμω είναι σχεδιασμένη κυρίως για να τα δοκιμάσουμε. Ο τρόπος που τα δημιουργούμε είναι να ενσωματώσουμε αυτό το λογισμικό σε μια άλλη πλατφόρμα όπως το Moodle, το WordPress ή κάτι άλλο. Και πριν πείτε ότι όχι πώς θα το κάνω εγώ αυτό, Υπάρχει ήδη ενσωματωμένο λοιπόν αυτή η τεχνολογία. Υπάρχει στην πλατφόρμα EME. Οπότε δεν θα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Απλά να ξέρετε ότι αυτό που βλέπετε στην πλατφόρμα EME, το EME content, είναι στην ουσία αυτό εδώ το πράγμα. Και εδώ μπορώ να δω παραδείγματα το τι μπορώ να κάνω. Έχει διάφορες κατηγορίες. Εμείς θα δούμε το τώρα για πρώτη φορά το Find Multiple hotspots, δηλαδή βρείτε πολλαπλά σημεία εδώ μου ζητάει να βρω τα λαχανικά νομίζω είναι σωστό και εμφανίζεται αυτά έτσι τα λίγα για το HP5 πάμε λοιπόν στο ημί να φτιάξουμε και εμείς ένα διαδραστικό αντικείμενο, θα επιλέξω το hotspot αλλά όχι το image ούτε το fine το multiple hotspot για αυτό το παράδειγμα Θα πρέπει να κάνω λοιπόν κάτι σαν γι' αυτό εδώ. Να πρέπει δηλαδή να βρει όλες τις ευρωπαϊκές σημαίες ο μαθητής. Για να δω. Ωραία. Να πάω λοιπόν τώρα. Ε, είμαι εδώ. Έχω δημιουργήσει το Multiple, find, multiple Hotspot. Δίνω ένα τίτλο. Και προχωράω λοιπόν να βάλω και την εικόνα φόντου έχω κατεβάσει τα αρχεία εδώ που χρειάζομαι. Ένα αρχείο βασικά αυτό με τις σημαίες. Και πάω στο επόμενο βήμα εδώ το 2. Και πρέπει να δώσω κάποιες οδηγίες στο χρήστη. Ας το πω κάνε κλικ. Το όνομα hotspot είναι ας το βάλω σημαίες. Θα δείτε που μπαίνει αυτό μετά. Ο αριθμός των σωστών το αφήνω και ενώ ώστε όσα hotspot εγώ ορίσω να είναι αυτά τα σωστά το σύνολο δηλαδή που χρειάζεται και να θεωρηθεί ολοκληρωμένο και εδώ λοιπόν μπορώ να διαλέξω ή κύκλο ή τετράγωνο για να ορίσω ένα hotspot όπως το λέει εδώ η ορολογία κάνω κλικ λοιπόν εδώ θέλω να είναι σωστό πατάω done και ας βάλουμε λοιπόν πρώτα την Ελλάδα Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν βάζω και τις άλλες σημαίες. Να βάλω και την Ελβετία. Και ας δούμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Να πατήσω λοιπόν δημιουργία και μπορώ να κάνω λοιπόν μια προεπισκόπηση. Τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Ωραία και έχω τελειώσει. Αν θέλω όμως μπορώ να δίνω και ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις. Πάω λοιπόν πάλι στα hot spot. Εδώ μπορώ να σε κάθε ένα να δώσω μια ειδική ανατροφοδότηση. Με διπλό κλικ να δώσω δηλαδή στο καθένα και διαφορετική ανατροφοδότηση. Και μπορώ να ορίσω ανατροφοδότηση όταν κάνει κλικ εκεί που δεν υπάρχει τίποτα και όταν κάνει κλικ εκεί που έχει ήδη επιλέξει. να το ενημερώσω και βλέπουμε λοιπόν τώρα και με την ανατροφοδότηση εδώ εμφανίζει λοιπόν η ανατροφοδότηση και το σημαίες που έβαλα πριν ήταν η λέξη που θα εμφανίζεται εδώ και έτσι μπορώ λοιπόν ως, κα, ως αντικείμενο του content μπορώ να το μοιράσω με URL, να το ενσωματώσω, να το βάλω στο blog ή οπουδήποτε αλλού.